σύμπανα που σε γέννησε, σου έδωσε τη χάρη, σου χάρισε το όνομα και σε κάνε νιοντάρι. Γι' αυτό Θεός μου βιάστηκε κοντά του να σε πάρει. Ήσουν 18 χρονών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες παρουσιάζουν σήμερα, μία μέρα μετά την επέτειο της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, ένα ειδικό αφιέρωμα στον τελευταίο απαγωνιστέντα ήρωα, τον 18χρονο τότε Ευαγόρα Παλικαρίδη, τον αγωνιστή, τον ποιητή και τον άνθρωπο. Κυρία Μαρούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία να μεταδώσουμε ένα αφιερώμα στον αδερφό σας, τον Βαγορή. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ που φροντίζετε να βγαίνουν τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα έξω, να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλιότεροι. Ναι, αυτός είναι και ο σκοπός μας, δηλαδή, γιατί υπάρχουν πολλές ιστορίες από την ιστορία της Κύπρου, οι οποίες θα λέγαμε ότι διδάσκουν ακόμη και στο σήμερα. Και σε δύσκολους καιρούς και δύσκολες εποχές, όπου έχουν αλλοιωθεί αρχές, αξίες και ιδανικά. Θέλω να σας ρωτήσω αν θυμάστε ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχετε από τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Τον Ευαγόρα το θυμάμαι στη Τσάδα, στο σπίτι μας των Πατρικών. Είχαμε 2,5 χρόνια διαφορά και ο μεγάλος Ευαγόρας. Από 4-5 όταν ήμουν εγώ, ήταν ένα πολύ υπακό παιδί. Πολύ χαμηλών τόνων και τον θυμάμαι έξω στο δρόμο από το σπίτι μας να παίζει με τα παιδιά της, με τα γειτονόπουλα. Είμαστε όλοι αγαπημένοι τότε εκεί, τα θυμάμαι. Και νομίζω και τα άλλα τα παιδιά αυθόρμητα τον είχαν εντός εισαγωγικών κηρύξει αρχηγών. Θυμάμαι ότι άρεσε πολύ στον Ευαγόρα να φτιάχνει χαρταετούς και ξαδέρφια μας μικρότερα και παιδιά της ηλικίας του που δεν τα κατάφερναν και τόσο καλά ερχόντουσαν στον Ευαγόρα να τους φτιάξει χαρταετών. Σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα του, τα θέλω του για την πορεία του στη ζωή ως ένα παιδί το οποίο αναπτυσσόταν αργότερα στην εφηβεία, ποια στοιχεία διακρίνατε, και ήταν και μια περίοδος όπου ήταν και τεταμένα τα πράγματα, ήταν και η Αγγλοκρατία. Ναι, εντάξει, όταν ήταν ο Ευαγόρας 12 χρονών, δηλαδή έκανε την 6η τάξη του Δημοτικού, κατεβήκαμε από το χωριό, κατεβήκαμε στο κτήμα, είχαμε ένα σπίτι. Στο χτήμα κατεβήκαμε γιατί ήδη η αδερφή μου, η αδερφή μας η μεγάλη, είχε κατέβει και πήγαινε στο γυμνάσιο. Οπότε πρέπει να κατεβεί όλη η οικογένεια κάτω, αφού όλα τα παιδιά σιγά σιγά με τη σειρά, ο Ευαγόρας, μετά εγώ πηγαίναμε στο γυμνάσιο. Και στο χτήμα που κατεβήκαμε, παρόλο που ήταν έναν, να το πω πάλι εντός εισαγωγικών, ένα χωριατόπεδο, αλλά με λεπτούς τρόπους, με ευγένεια, την οποία μας μετέδωσαν οι γονείς μας. Είχαμε από τους γονείς μας και εγώ μέχρι τώρα, μέχρι τόσο χρόνο που είμαι, θυμάμαι με νοσταλγία πολύ, πολύ καλές και αγαπημένες στιγμές με τους γονείς μας. Με ποιες αρχές και αξίες σας γαλούχησαν οι γονείς? Χριστιανικές, για την πατρίδα. Όλα αυτά τα πήραμε πρώτα από το σπίτι και μετά από το σχολείο. Οι σχέσεις μεταξύ των αδερφών, ποια ήταν τα αδέρφια μεταξύ? Πολύ καλή, πολύ προστατευτικός.
πολύ προστατευτικός και μεγαλώνοντας και εμείς και μεγαλώνοντας και ο Βαγόρας, πολύ προστατευτικός και έδειχνε την αγάπη του που είχε προς τις αδερφές του. Ναι. Μεγαλώνοντας, πώς άρχισε να αντιλαμβάνεται και με την ωριμότητα η οποία εξελισσόταν σε έναν παιδί που μεγάλωνε, η αντίληψη ακριβώς για το τι συνέβαινε στην Κύπρο τότε, εκείνον το μεταβατικό στάδιο. Ναι. Αν θυμηθούμε, μόνο να θυμηθούμε, το 1953 είχε γίνει η στέψη της Βασίλισσας. Λοιπόν, ο Ευαγόρας ήταν 15 χρονών. Οι προύχοντες της Πάφου, οι γυμνασιάρχες, η εφορία, παραχώρησαν στους Άγγλους, κακώς για μένα, παραχώρησαν στους Άγγλους το Ιακώβιο γυμναστήριο, το γυμναστήριο μας. Εκεί κάναμε τις γιορτές, τις 25 του Μάρτη, 28 του Οκτώβρη, εκεί κάναμε τη γυμναστική μας και το παραχώρησαν ελαφρά την καρδία και το σημειοστόλησαν οι Άγγλοι για να κάνουν τη γιορτή για τη Βασίλισσα, για τη στέψη της Βασίλισσας. Τα παιδιά, οι μαθητές προπάντων, αλλά και πολλοί πολίτες αντέδρασαν. Και παρόλο που είχαν αναρτήσει μια μεγάλη αγγλική σημαία στα προπήλαια, ανέβηκε ο Ευαγόρας, σκαρφάλωσε, παρόλο που ήταν και ψηλοί οικείωνες που ήταν η σημαία, και κατέβασε τη σημαία. Χωριανός έκανε μέχρι την Πέμπτη, νομίζω, δημοτικού, δεν τον θυμάμαι στο χωριό, αλλά στο γυμνάσιο, όπου ήμουν δύο τάξεις μικρότερος, επεδίωκα πάντοτε την παρέα του, ιδιαίτερα από τις ενάρξεις του αγώνα της ΕΟΚΑ. Έκανε στενή παρέα με τον μετέπειτα γαμπρό του, τον Δήμο τον Βριονίδη, και εμείς οι νεότεροι, που δεν γινόμαστε δεχτοί εύκολα στην ΕΟΚΑ, τους επέρναμε από πίσω, εγώ τουλάχιστον, και παρακαλούσα να τους πέσει λίγη ΕΟΚΑ, να πιάσω κι εγώ έστω από αυτό που θα τους έπεφτε. Γιατί ήταν ισχυρή υποψία ότι ήταν και οι δύο αναμεμειγμένοι στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Στην περιραίουσα, που λέμε, φαινόταν. Μάλιστα, και στο αυτό, και είχαμε επηρεαστεί εγώ προσωπικά και για τα λουλούδια που έκλεβε, και άρχισε να κλέβω κι εγώ, δηλαδή. Τι εννοείται έκλεβε λουλούδια? Έκλεβε υπό την καλή σημασία, τα έπαιρνε για να τα χαρίσει σε κοπέλες. Ήταν ο συναισθηματικός τύπος. Του άρεσε να παίρνει και να δίνει στις κοπέλες. Δεν υπήρχε ανθοπολία στην Πάφο. Εξ όσο γνωρίζω εξιδίας πείρας, περιέρχεται τους δρόμους της Πάφου, εκεί όπου υπήρχαν ωραίοι κήποι φροντισμένοι, και εντόπιζε πού ήταν τα ωραία τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, λουλούδια γενικά. Προσερχόμενος δε κατά τη νύχτα, έκοβε και έκανε ανθοδέσμες για να προσφέρει στις συμμαθήτριες την επομένη, ιδιαίτερα όμως στην καθηγήτρια μας, την κυρία Αμαριλίδα. Ήταν μία όμορφη καθηγήτρια, ξανθή, η οποία προσήρχεται στο σχολείο με το ποδήλατο της, γυναικείο ποδήλατο. Ο Παλικαρίδης, στην θεία όλων, δεν απέφευγε δηλαδή να τον δουν οι άλλοι συμμαθητές κλπ. Την καλωσόριζε τροποντινά στο σχολείο, της έδινε την αυθοδέσμη, της έπαιρνε το ποδήλατο της και το ανέβαζε τα σκαλιά πάνω, γιατί είχε μερικά σκαλιά για να ανέβει πάνω στον καθηγητικό σύλλογο. Και κολακεύεται πολύ. Ήταν ο Φιλάρισκη, μια ωραία γυναίκα πραγματικά, και καλή καθηγήτρια, ήταν ο φιλόλογος. Και ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να κάνει σχεδόν κάθε κάστη την εποχή των λουλουδιών. Και τον ικανοποιούσε. Ικανοποιούσε ίσως τα ευγενικά του αισθήματα προς τις γυναίκες, προς τις κοπέλες, διότι έδιδε και στις συμμαθήτριες του. Αλλά το αυτό που μας εντυπωσίαζε εμάς τους μικρότερους, διότι ήμουν δύο τάξεις μικρότερος, ήταν έκτη όταν έφυγε στο Βούνο και ήμουν αρχές της τετάρτης τάξης, αρχές της έκτης με αρχές της τετάρτης,
Και όπως είπα, ακολουθούσαμε για πολλούς λόγους. Ήταν το ισχυρό δίδυμο και ο κάθε ένας θέλει να είναι με τον ισχυρό. Και ρομαντικός, αλλά και ρωμαλαίος ταυτόχρονα. Είτε ο ρωμαλαίος, είτε ο αθλητής, είτε ο δυνατός, είτε ο πανκυπριονίκης αθλητής, σε διάφορα αθλήματα, δηλαδή μπορεί στα 100, στα 400, 400 με τεμποδίο, στο λιθάρι, στο... είτε ο πολυσχηδής. Αυτός υπερήχε από μας, ήταν καλύτερος μας και το βλέπαμε. Εγώ ήμουν μαζί του από παιδί, από το σχολείο, από το γήπεδο, στους αγώνες μαζί, αλλά ήταν καλύτερος μας. Θυμάμαι μια φορά, ήταν μαραθώνιος, έτρεχα στο να δώσουν τους γύρους του γυμναστηρίου. Αυτός ήταν ένα γύρο πριν από τους άλλους. Σε άλλα πρωταθλήματα, σε αθλητισμό, σε κοντάρι, σε τριπλούν, υπερήχε, ήταν καλύτερος μας και το θαύμασε. Δεν το λέτε με τα θάνατο αυτό. Όχι, δεν το λέω, το πάντα το έλεγα και τώρα το λέω και αισθάνομαι πολύ μικρός απέναντί του. Είμαστε τόσο πολύ φίλοι που είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Έτυχε να τελειώνουμε τον περίπατο μας. Με συνόδευε μέχρι το σπίτι μου, μέχρι αύριο το βράδυ. Εγώ έλεγα να σε πάρω εγώ ύστερα. Έρχομαι μέχρι το σπίτι μου. Αυτός ξανά πίσω μαζί μου. Ήταν, μας συνέδεε πάρα πολύ μεγάλη φιλία, την οποία διατηρήσαμε για όλη μας τη ζωή. Όσο ζούμε βέβαια και θα τη διατηρούμε. Ναι, άρα νιώθετε ότι είναι αθάνατος. Αλίμονο, είναι αθάνατος και το έδειξαν. Αυτοί είναι πόσο μικροί νιώθουμε εμείς απέναντι σε αυτούς. Πάρα μόνο. Μόνο από αυτόν, ένα παιδί 15 χρονών, να σκαρφαλώσει στα προπήλαια και να κατεβάσει την αγγλική σημαία, νομίζω μας μεταδίδει πολλά πράγματα. Ναι. Θυμάστε καθόλου εκείνες τις μέρες πρωτού γίνει το περιστατικό, στο σπίτι αν το συζητούσε, αν έλεγε κάτι, εκφραζόταν... Όχι, όχι. Εκείνο που θυμάμαι, μετά από αυτόν τον επεισόδιο, οι Άγγλοι είχαν συλλάβει και πολίτες και μαθητές. Και θυμάμαι περνούσε η ώρα, όταν διαλύονταν οι μαθητές, η ώρα 10 το βράδυ, είναι 11, και είχαμε βγει στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μας και περιμέναμε τον Ευαγόρα να πηρήσει. Κάποια στιγμή τον είδαμε που ερχόταν. Εντάξει, ήρθε, πήγαμε σπίτι, εκείνο που θυμάμαι είναι ότι ξάπλωσε, μισοξάπλωσε στο κρεβάτι του. Θυμάμαι με το χέρι έτσι και μισοξαπλωμένο στο κρεβάτι. Και θυμάμαι τον πατέρα μας να τον συμβουλεύει, να τον νουθετεί. Επί ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον του μιλούσε ο πατέρας. Και ο Αγόρας σιωπηλός άκουγε τι του έλεγε ο πατέρας. Χωρίς να εκφράζεται. Χωρίς να εκφράζεται. Οπότε σε κάποια στιγμή ξέσπασε, σηκώθηκε, χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι. Είναι η πρώτη φορά που είδα τον Ευαγόρα τόσο θυμωμένο, τόσο εκνευρισμένο, τόσο λυπημένο. Αφού χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι, να φύγει λέει, να φύγει από εδώ μέσα. Τι θέλει εδώ μέσα. Και είπε μια λέξη, εντάξει, γνωστή. Ναι, ναι. Και να κλαίει. Γι' αυτό λέω ότι πρώτη φορά τον είδα και μετά και τα επόμενα χρόνια δεν τον ξαναείδα τόσο θυμωμένο. Ναι. Γιατί κάνουμε εμείς αυτές τις εκδηλώσεις, αφού θέλουμε να τη διώξουμε την Αγγλία, γιατί κάνουμε τις εκδηλώσεις για την Βασίλισσα. Θυμάμαι μας είχαν δώσει και από ένα φλιτζάνι με τη μορφή της πάνω, εμείς τα παιδιά του Δημοτικού. Πιστεύω αυτόν το γεγονός είχε στιγματίσει τον Ευαγόρα από τότε, από τα 15 του χρόνια τον είχε στιγματίσει. Θυμάστε ένα περιστατικό έτσι που ζήσατε, αν σας ζητούσε κάποιος, ζήσατε πολλά πράγματα μαζί. Ποιο είναι εκείνο το οποίο ξεχωρίζεται
και έρχεται πρώτος στη μνήμη σας, ποιο θα ήταν αυτό? Η μεγάλη του αγωνία για την Ελλάδα. Και στη στέψη της Βασιλίσσας μαζί είμαστε. Εγώ ήμουν από κάτω, εκείνος βγήκε πάνω και κατέβασε τον ιστό της σημαίας. Μαζί πήγαμε, κρύψαμε τον ιστό πίσω από το γήπεδο του Κασίκα στην Πάφο, Κασίκη Κόρυβος. Μετά την άλλη ημέρα, αφού κόπασαν οι διαδηλώσεις, τα πήραμε στο διευθυντή και τα φύλαξε στη βιβλιοθήκη, τα οποία μας είπε, ήταν ένας θηραίος και η σημαία, και μας είπε, μεγάλο κημήριο αυτό και πρέπει να μείνει στην ιστορία. Σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν παντού, είμαστε παντού, αλλά εκείνος ήταν καλύτερος μας. Πότε ήρθε στη ζωή του? Η ποίηση άρχισε στη ζωή του από τα 12-13. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν τελειοποιημένα ποίηματα και σε αυτή την ηλικία. Αργότερα, χωρίς να διαβάζει ιδιαίτερα λογοτεχνία ή όλα αυτά, ερχόταν έμφυτη όλων αυτών των. Θυμάμαι ότι όπου έβρισκε χαρτινάδιο και στα τετράδια του, θα σας δείξω με τα τετράδια μαθητικά, που η μία σελίδα είναι μάθημα, άλγεβρα, ας πούμε, η ιστορία, και η άλλη σελίδα είναι ένα γράμμα ή ένα ποίημα. Είναι αυτό που λέμε γεννήθηκε για αυτό το πράγμα. Γιατί το είχε εμφύτο. Ναι. Και αυτόν αποκαλύφθηκε και αργότερα μετέπειτα μέσα στο κελί του μελοθανάτου. Ναι. Μεγαλώνοντας, 14, 15, 16 χρονών, άρχισε να το καλλιεργεί περισσότερο. Σε εκείνη την ηλικία και λίγο αργότερα είχε εκφράσει και έναν έμφυτο επίσης ρομαντισμό, δηλαδή η αντίληψη του για την αγάπη, τον έρωτα, ιδέες της ζωής, εκφραζόταν και μέσα από τα γραπτά του. Αυτά τα συναισθήματα τα εξέφραζε και στο δικό του περίγυρο. Γι' αυτά μιλούσε περισσότερο με την αδερφή μου. Ήταν πιο κοντά ηλικιακά. Μπορώ να πω ότι εμένα με είχαν λίγο στο απ' έξω. Όμως εγώ άκουα τις κουβέντες τους. Τι θυμάστε? Εντάξει, μιλούσαν. Πολλοί νομίζουν ότι η Λία η Χατζιαδά μου ήταν η αγαπημένη του. Όχι. Η Λία η Χατζιαδά μου ήταν φίλη, ήταν πλατωνικός έρωτας με τη Λία. Η κοπέλα που αγαπούσε, που ήταν ερωτευμένος μαζί της, ήταν μια άλλη κοπέλα. Την ξέρετε ποια ήταν? Μπορούμε να πούμε κάτι για αυτήν το κεφάλαιο? Κοίταξε, η κοπέλα, μπορούμε να πούμε όνομα, αλλά η κοπέλα αυτή κράτησε μια απόσταση. Αλλά και με τη Λία έβρισκαν τη φίλη. Έβρισκε το πρόσωπο που μπορούσε να εκφραστεί και να μιλήσει ελεύθερα, να της πει τον πόνο του, να της πει τον παράπονο του, να της πει τη χαρά του. Εκουβέντιαζε με τις ώρες στο μνημείο του έρωτα, όπου στο μνημείο του έρωτα συμβάλλουν 8 δρόμοι στην Πάφο. Δηλαδή δεν γίνεται επαφή της να μην περάσει από έναν από τους 8 δρόμους. Η δε Λία δεν είναι κοφτή. Ουδόλως εννοιάζεται ότι εκουβέγγιαζε με έναν νεαρόν της εποχής της στην Θεία Ολωνών. Θέλω σιγά σιγά να μας εξιστορήσετε τα γεγονότα και της εμπλοκής του Ευαγόρα
στην έκρηξη αυτήν του κυπριακού λαού απέναντι στο αγγλικό ζυγό, μετά το περιστατικό που είχε γίνει με τη σημαία, ποια ήταν τα γεγονότα, ναι, τα κορυφή. Ναι, εν τω μεταξύ τα γεγονότα, εντάξει, υπήρχαν οι συνεχείς, για να μην πω καθημερινές, διαδηλώσεις των σχολείων όλων και πολιτών μαζί. Οπότε σε κάποια στιγμή, ο Ευαγόρας τον κατηγόρησαν ότι χτύπησε Άγγλους στρατιώτες, τους οποίους συνάντησε τυχαία στον δρόμο να χτυπούν ένα συμπαθητή του, ένα φίλο του, δύο Άγγλοι. Και ήταν αθλητής, ήταν γεροδεμένος, όρμησε πάνω τους και τους εξουδετερώσε τέλος πάντων και άφησαν τον άλλον ελεύθερο. Λοιπόν, και γι' αυτό του επισύναψαν ημερομηνία να παραστεί στο δικαστήριο να δικαστεί. Ήταν 6 του Δεκέμβρη του 1955 το δικαστήριο. 5 του Δεκέμβρη είμαστε σπίτι η αδερφή μου, εγώ και ο πατέρας μας. Η μητέρα μας ήταν στην εκκλησία, ήταν η γιορτή του Αγίου Νικολάου την επομένη, και ήταν στην εκκλησία. Εκεί έξω στην αυλή, θυμάμαι, μιλούσα με τον πατέρα και του είπε ο Ευαγόρας, θα φύγω, θα βγω αντάρτης. Έχει μεγάλη σημασία για μένα το ότι δεν έπαιρνε τη γνώμη του πατέρα. Δεν του είπε, πατέρα, σκέφτομαι να κάνω αυτό, γιατί και αν αθωωθώ από το δικαστήριο θα με συλλάβουν να με πάρουν στα κρατητήρια. Απλώς ανακοίνωσε και έφυγε ο Ευαγόρας από εκεί. Τον θυμάμαι στην εξώπορτα της αυλής μας, στην αυλόπορτα, ας πούμε, γύρισε πίσω και μας σήκωσε το χέρι και μας έκαμε ένα τελευταίο γεια και έφυγε. Πέρασε από την εκκλησία, είχε ένα παιδάκι έξω και έπαιζε και το έστειλε να φωνάξει τη μητέρα μας να βγει έξω. Βγήκε η μητέρα μας, την αποχαιρέτησε και εκείνη και έφυγε. Φεύγοντας από εκεί, πέρασε από το σχολείο. Μη με ρωτήσεις πώς, δεν ξέρω. Πώς τα κατάφερε, δεν ξέρω. Μπήκε στην τάξη του και άφησε ένα γράμμα προς τους συμμαθητές του. Το γνωστό, θα πάρουμε κανένα νηφοριά με αγαπητοί συμμαθητές, κάποιος λείπει ανάμεσά σας. Λοιπόν, την επόμενη μέρα τα παιδιά που μπήκαν σχολείο βρήκαν αυτό το γράμμα. Το έδειξα στην καθηγήτρια τους και θυμάμαι μας είπε μια συμμαθήτρια του παλιά ότι βγήκαν έξω όλα τα παιδιά της τάξης, στις κερκίδες, και εκεί το διάβασαν όλοι μαζί αυτό το γράμμα. Παλιοί συμμαθητέ, αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά σας. Κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα. Κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του μαγιού σκορπάτε του στον τάφο. Του φτάνει αυτό μονάχα. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Θα αφήσω αδέλφια, συγγενείς, τη μάνα, τον πατέρα, μες στα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές. Ψάχνοντας για τη λευτεριά θα έχω παρέα μόνη, κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές. Τώρα κι αν είναι χειμωνιά θα έρθει το καλοκαίρι, τη λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά. Και μετά πώς λειτουργούσε η οικογένεια, γνωρίζοντας ότι το παιδί, ο Ευαγόρας, ο γιος της οικογένειας βρισκόταν. Ναι, το ξέραμε, ότι πήγε στο βουνό αντάρτης, το ξέραμε. Μια-δυο φορές τον συνάντησε ο πατέρας μας σε φιλικά σπίτια στο χωριό στη Τσάδα, για πολύ λίγο. Μέχρι που τον συνέλαβαν. Θέλουμε να μας πείτε λίγα πράγματα για τον Ευαγόρα Μπαλικαρίδη, τον κρυσφυγέτων των βουνών, τι θυμάστε. Ήταν, πιστεύω, ασυμβίβαστος, ήταν θαραλέος. Το βάπτισμα του πυρός το πήρα από τον ίδιο, εγώ και ο Ευάγγελος Χριστοφή. Ήταν μια ενέδρα στην Κινούσα. Στο βουνό έκαμε αυτό το πράγμα, διάβαζε. Είχαμε την Αγία Γραφή, κάναμε περιοδικό που μας ερχόταν. Ήταν δε και ήταν μουσικόφιλος. Είχε ένα ραδιόφωνο μαζί το οποίο μετέφερε πάντοτε μέσα στην παλάσκα του και είχε και μια μπαταρία Μπέρεκ. Και ήταν
μπορούσε να μην πάρει ψωμί μαζί του, αλλά το ραδιόφωνο και η μπαταρία πρέπει να πάει. Και γίναμε και όλοι οι μουσικόφιλοι, ξέραμε όλα τα τραγούδια της εποχής. Το Δεκεμβρίου του 1956, δηλαδή είχαμε ένα χρόνο και μερικές μέρες στο βουνό. Είμαστε στη Τσάδα και ήταν ο πατέρας μου στο καφενείο και τα παιδιά του γυμνασίου που εφηφητούσαν στο πολέμι. Όταν ήρθαμε το λεωφορείο στο χωριό, πήγαν και βράδυ τον πατέρα μας και του είπαν, κύριε Μυρθιάδη, του λένε, είδαμε αυτόν και αυτόν. Είδαμε τον Ευαγόρα αιματωμένο σε έναν αγγλικό Land Rover. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει ο αγώνας του πατέρα να μπορέσουμε να τον δούμε. Πήγαινε κάθε μέρα στην αστυνομία, στο διευθυντή, στην Πάφο, να μας επιτρέψουν να το δούμε. Πέρασαν πολλές μέρες να μας επιτρέψουν να το δούμε. Είχαν τους λόγους τους, ήταν πολύ χτυπημένος και περίμεναν κάπως να αναρρώσει για να μας το δείξουν. Αλλά προηγουμένως, στην επιμονή του ο πατέρας να τον δει, θυμάμαι τον εκάλεσε ο διευθυντής στο γραφείο του, στο κτήμα στην αστυνομία, Άγγλος διευθυντής, και τον εκέρασε καφέ τον πατέρα και του είπε, θα σε αφήσω να δεις το γιο σου υπό κάποιες προϋποθέσεις. Θα τον πείσεις να μας πει που υπάρχουν άλλοι αντάρτες και ξυσφύγετα. Και ο πατέρας, χρησιμοποιώντας και μια γλώσσα υποτιάφτας συνθήκας, του λέει, αρνούμε να δω το παιδί μου. Και τελικά περνούν οι μέρες, γίνεται εκείνη η συνάντηση. Περνούν οι μέρες και τελικά μας άφησαν να το δούμε στο Δασούι. Είχε ένα κρεβάτι, τα παλιά κρεβάτια, τα σιδερένια που είχαμε. Τις καρκόλες που λένε. Ναι, μπράβο. Χωρίς στρώμα, με μια κουβέρτα μόνο. Και του μιλούσε ο πατέρας και το βλέπαν ότι ήταν χαμηλωμένο. Και του λέει, γιατί παιδί μου, του λέει, σου μιλώ και γιατί δεν γίνεται. Θέλω να με δεις στα μάτια, του λέει, γιατί το βλέμμα σου είναι χαμηλωμένο. Δεν μπορώ, πατέρα, του λέει. Όλο το βράδυ μου έχουν προβολή αναμένους στα μάτια. Από εκεί και μετά, για τον Ευαγόρα, έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Η προανάκριση, η δίκη, η καταδίκη, η εκτέλεση, πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν μετρήσουμε από τις 18 Δεκεμβρίου του 1956 που συνελήφθη, μέχρι τις 13 του Μάρτη του 1957, πόσο διάστημα μεσολαβεί. Να μας περιγράψετε λίγο το πώς το διαχειριζόταν η οικογένεια αλλά και η κοινωνία, καθώς τότε είχαν ξεσπάσει και αρκετές διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις. Πώς εκφραζόταν αυτή η αντίδραση για την εκτέλεση του Ευαγόρα, την επικείμενη? Με πολλές αντιδράσεις. Στην Ελλάδα έγιναν πολλές διαδηλώσεις, πολλές διαμαρτυρίες. Στην Αμερική ένας γερουσιαστής είχε ζητήσει να τον υιοθετήσει και να τον πάρει στην Αμερική, να τον έχει παιδί του και να τον σπουδάσει και. Η απόφαση ήταν τελεσίδικη, διότι παραδέχτηκε. Είπα και οι δικηγόροι μετά δεν μας άφησε περιθώριο να τον υπερασπιστούμε, παραδέχτηκε. Γνωρίζω ότι θα με καταδικάσετε. Θα με κρεμάσετε, το ξέρω. Εκείνο που έχω να πω είναι τούτο. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος που αγωνίζεται για την ελευθερία της πατρίδος του. Τίποτε άλλο. Πότε τον είδατε εσείς τελευταία φορά? Κοίταξε, στη Λευκωσία τον είδαμε 2-3 φορές. Δηλαδή, όποτε δεν είχε και κάθε μέρα επισκεπτήριο, όσες φορές είχε επισκεπτήριο, ερχόμαστε από την Πάφο. Η αδερφή μου ήταν παντρεμένη στο Βαρόσι, από το Βαρόσι, και τον βλέπαμε αυτά τα 5-10-15 λεπτά που μας άφηναν να το δούμε. Ναι, μας περιγράψετε λίγο αυτές τις συναντήσεις. Θα σας πω για την τελευταία ημέρα, 13 του Μάρτη. Μας επέτρεψαν 2 επισκέψεις. Πήγαμε γύρω στις 10.30 το πρωί, ένα δεκάλεπτο. Ο Ευαγόρας μέσα στο κελί των μελοθανάτων, με το σύρμαντο το πυκνό, και εμείς απ' έξω. Μιλήσαμε για 10 λεπτά, τι να πεις σε έναν που ξέρεις ότι είναι μελοθάνατος.
Ξέρεις, εκεί είναι ο κόμπος των λαιμών που δεν σε αφήνει να πεις. Το καλό είναι ότι και στην πρώτη επίσκεψη και στη δεύτερη προσπαθήσαμε και κρατηθήκαμε και εμείς και οι γονείς, η μητέρα προπάντων. Πάλι εκεί, ειδικά στην τελευταία επίσκεψη, τι να πω, είσαι μπουκωμένος, είναι έτοιμα τα μάτια να αρχίσουν να τρέχουν. Παρόλα τα αυτά, ήταν τέτοια η στάση του Βαγόρα, που δεν μας επέτρεπε εμάς την τελευταία στιγμή να υποψυχήσουμε. Φαντάζεσαι τη μάνα μας, λέω τη μάνα μας που είναι το πιο κοντινό πρόσωπο και το πιο αγαπητό και το πιο ιερό. Να αρχίσει να κλαίει και να φωνάζει και να ευαγόρα και ευτυχώς κρατήθηκε και η μητέρα και όλοι μας. Η όψη του ιδίου πώς ήταν? Η όψη του ιδίου ήταν πολύ γαλήνιος, πολύ ήρεμος. Έχω την εντύπωση, Κωνσταντίνη, ότι ο ευαγόρας ήταν ήδη στην αντίπερα όχθη. Δεν απεφεύγει το θάνατο. Το είχε αποφασίσει. Ίσως και πριν ακόμα καταδικαστεί και πάει στο κελιά του μελοθανάτων κλπ. Αλλά και από το βουνό ακόμα ήταν αποφασισμένος. Είχε να αποφασίσει. Καλημέρα, κύριε Στέλη. Καλώς τον Κωνσταντίνο μου. Καλώς όρισες. Σε καλά. Σε χαιρετώ, μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε εδώ για έναν επεισόδιο 2 Απριλίου μεταδίδεται αφιερωμένο στο Βαγορί. Μάλιστα. Και αναζητούμε τις τελευταίες του στιγμές, τις τελευταίες του μέρες εν ζωή, αν και λέμε ότι είναι αθάνατη. Το ότι είναι αθάνατη είναι αθάνατη. Τα τελευταίες του στιγμές είναι όλες οι περιγραφές που έχουμε και από τους συγγενείς, αλλά και από τον ίδιο τον μακαριστό, τον ιερέα του Παπαντώνη, που έζησε τις τελευταίες του στιγμές βέβαια. Ναι. Απλώς η περιγραφή που γίνεται στον χώρο είναι ιστορικά μόνο, περιγράφουμε στον κόσμο το χώρο με το τι αφορά συγκεκριμένα το χώρο τούτο. Μάλιστα. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να ζήσουμε λίγο τα ίχνη του αγώρα εδώ στα φυλακισμένα μνήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι ήδη θα έχεις προχωρήσει για το ιστορικό του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Απλά εκείνον το οποίο λέμε στον χώρο μας είναι ότι μετά την σύλληψη του και την φυλάκιση του μεταφέρθηκε στις κεντρικές φυλακές που συνεχίσαν τα φρικτά βασανιστήρια. Ο Χάρτινγκ, μαθαίνοντας το ιστορικό του νεαρού τρομοκράτη, όπως τον είχε ονομάσει τότε, ότι από την ηλικία των 15 χρονών με όλα τα συμβάντα που είχαν συμβεί ήταν ενεργός από την ημέρα ενθρόνησης της Βασίλισσας σαν 15χρονος μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο με μια περίπολον αγγλική με τους συμμαθητές του και να ενταχθεί στις αντάρτικες ομάδες της ΠΑΦΟΥ τέλος του 55, αρχές του 56. Να συνεχίσει μια πλούσια δράση στα βουνά της ΠΑΦΟΥ τότε στο Αντάρτικο μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου που ήταν η μέρα σύλληψής του εκεί κοντά στο χωριό Λυσσός. Ναι. Μεταφερόμενος εδώ, πού είχε τοποθετηθεί αρχικά, πού έρχονταν οι συλληφθέντες? Οι συλληφθέντες οδηγούνταν κατευθείαν, με βάση ό,τι έχουμε, όσοι συλλαμβάνονταν ενεργά μέλη στην οργάνωση τότε, με τον οποιονδήποτε τρόπο, είτε στις αντάρτικες ομάδες, είτε σε δολιοφθορές, ενέδρες Άγγλων, εκτελέσεις Άγγλων, μέχρι και μεταφορά όπλου
που ήταν και η κατηγορία για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη που συνελήφθη τότε, οδηγούνταν στην Τέριγαν 7 την λεγόμενη μέσα, που ήταν οι λεγόμενοι βαρυπινίτες. Μάλιστα. Θα το δούμε και αυτό. Θα το δούμε. Πάμε τώρα. Όταν με την απόφαση του Χάρτινγκ, όσοι καταδικάζονταν τότε, όσοι σε θεωρούσαν επικίνδυνους τρομοκράτες από τους βαρυπινίτες, τους οδηγούσαν στο δικαστήριο τότε, που επιβάλλεται η θανατική ποινή του απαγχωνισμού, η οποία μεταφέρονταν στο δεύτερο τμήμα της ίδιας πτέρυγας, που είναι τα κελιά των μελλοθανάτων τα επωνομαζόμενα. Όταν ανακοινώνεται η ημερομηνία εκτέλεσης τους, λίγες μέρες πριν τον απαγχωνισμό, αναλόγως περίπου γύρω στις 10 μέρες από ό,τι είναι οι μαρτυρίες μας, οδηγούνταν από την πτέρυγαν 7 στην πτέρυγαν 8, που ήταν τα δύο ιδιόμορφα κελιά, τα κελιά της απομόνωσης ή προαγχώνης. Πάλι κελιά μελλοθανάτων ονομάζονται. Ναι, πάμε να τα δούμε. Εδώ. Να μας πείτε δύο λόγια για τον χώρο που βρισκόμαστε. Ο χώρος είναι το κελί της απομόνωσης που είχε κρατηθεί ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Γι' αυτό και συμβολικά διατηρούμε και κάποια ενθυμήματα στον ιδιαίτερο χώρο τούτον. Όπως είχαμε πει, λίγες μέρες πριν τον απαγχωνισμό οδηγούνταν στο κελί της απομόνωσης. Ήταν μια ιδιόμορφη κατάσταση για δύο ιδιαίτερους λόγους, την οποία σφεδερίζονται οι Άγγλοι. Συνέχιζαν μετά τα φρικτά βασανιστήρια που τους υπέβαλαν, όταν τους έφερναν στην απομόνωση, απλώς συνεχίζαν έναν ανελέητον ψυχολογικό πόλεμο, σπάσιμο νεύρο να το πούμε, για δύο πράγματα που είναι εμφανή στο χώρο μας. Πρώτον, λόγω της κατασκευής του χώρου υπάρχει ένας αντίλαλος. Ναι. Από τον μικρό διάδρομο της πτέρυγας 8, όπως ονομάζεται, που είναι τα δύο κελιά προαγχώνης, στον εσωτερικό χώρο ο ήχος πολλαπλασιάζεται. Οι Άγγλοι, όπως φετερίζονται, καθημερινά με τις ώρες προκαλούν τόση οχληρία έξω. Με τον οποιονδήποτε τρόπο χτυπούν τα όπλα στις πόρτες, στις σιδερένιες. Ο θόρυβος ο συνεχόμενος μέσα, είπαμε, ένας συνεχόμενος ψυχολογικός πόλεμος. Με τις μαρτυρίες ότι στην ταράτσα πάνω υπήρχε στρατιώτης μόνιμα να χτυπά το όπλο πάνω στην ταράτσα πάνω. Ήταν ένα είδος ψυχολογικού πολέμου που έκαναν στους ήρωες μας, να τους σπάσουν το ηθικό. Μέχρι την τελευταία στιγμή να συνέχιζαν το είδος. Έναν ήταν ο θόρυβος. Δεύτερο. Στα δύο κελιά της απομόνωσης, η ιδιαιτερότητα είναι το μαύρο μπλέγμα που υπάρχει στις δύο πόρτες. Όταν τους οδηγούσαν στην απομόνωση, ήταν συνεχώς κλειδωμένοι, αμπαρωμένοι, αυστηρά φρουρουμένοι. Στο μικρό διάδρομο έξω υπήρχε και ένοπλος με όπλο πολυβόλων, που είναι η ζωντανή μαρτυρία του ίδιου του μακαριστού του ιερέα. Και στις επισκέψεις των συγγενών που έρχονταν, δεν επιτρεπόταν σε κανέναν απολύτως να ανοίξει η πόρτα. Η μόνη επαφή που είχαν, η οπτική επαφή μέσω από το μαύρο μπλέγμα, το οποίο αν γίνει δοκιμή, στα λίγα λεπτά αποπροσανατολίζει το μαύρο μπλέγμα. Χάνεται το καθαρό της εικόνας, της ορατότητας. Ο μόνος που μπορούσε να μπει ήταν ο ιερέας. Ήταν ο μόνος, ναι. Αλλά πρώτον που μένει στον ιερέα, να πούμε ότι υπάρχει και το άλλο ιδιόμορφο, ότι τότε στους μελλοθάνατους μας επέτρεπαν όσοι ήθελαν να καπνίσουν. Αν το δούμε και μετά αργότερα πάνω στις μαύρες πόρτες, το μαύρο μπλέγμα, υπάρχει μια μικρή τριγούλα. Άναβα τσιγάρο, αλλά δεν τους το έδινα. Να το πούμε ότι ήταν συνεχώς με το φόβο οι Άγγλοι οποιασδήποτε ενέργειας ή απόπειρας.
Την τελευταία εικόνα που έχετε από τον Ευαγόρα πριν τον απαγχωνισμό, ποια ήταν? Είναι αυτή, ο Ευαγόρας μέσα στο κελί, και ξέρεις είναι τόσο πυκνό το σύρμα εκεί που όταν περάσουν 5-6 8 λεπτά, να πω το πολύ πολύ, και ο έξω και ο μέσα, αρχίζει πλέον και βλέπει θαμπά, έτσι ένα περίγραμμα. Ζητήσαμε βέβαια από τους Άγγλους να μας ανοίξουν, να τον χαιρετήσουμε, να τον αγκαλιάσουμε. Η απάντηση ήταν μονολεκτική, απαγορεύεται. Είπε στην αδερφή μας, θα σου γράψω. Του είπα εγώ, Ευαγόρα, δημοσιογράφοι είναι έξω και θέλουν, γιατί μας είπαν από προηγουμένως, να του πούμε τα δέοντα τέλος πάντων, και μου λέει να τους δω και τα χαιρετίσματα μου και να τους πείτε ότι εύχομαι να είμαι ο τελευταίος. Όντως ήταν ο τελευταίος. Η αδερφή μου περίμενε το γράμμα που της είπε, θα σου γράψω, της είπε. Το περίμενε, περνούσε μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες μετά από αυτό που συνέβηκε. Δεν της ερχόταν και γράψε ένα γράμμα, λέει και ίδια με τα λιγοστά μου αγγλικά, ένα γράμμα στον τότε διευθυντή των φυλακών. Και της έστειλαν το γράμμα, το γνωστό, Αγγελούδη δεν είναι, με πάνω από αυτόν, η τελευταία μέρα της ζωής μου, η τελευταία ώρα, μη ρωτάτε γιατί. Αγαπητή μου αδελφή Κακούλα, η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου, η πιο όμορφη ώρα, μη ρωτάτε γιατί. Αγγελούδη δεν είναι, μα Αγγελούδη όμως μοιάζει. Απ' την κούνια της μέσα δέστε πώς με κοιτάζει. Στην αθώα ματιά της κάποια χτίδα πλανιέται και ένα αστέρι καινούριο, λες, μαζί της γεννιέται. Ναι, όλοι γεννηθήκαμε τόσο αθώοι, όπως και η βαφτιστικιά μου. Λυπούμε πολύ που δεν πρόφτασα να τη βαφτίσω. Το όνομα που θα της δώσεις, θέλω να είναι πεντασύλλαβο για να θυμίζει εκείνη για την οποία ήρθα ως εδώ. Να θυμίζει εκείνη για την οποία ο ποιητής Σολομός έγραψε το πιο όμορφο τραγούδι του. Εκείνη την οποία κάθε άνθρωπος επιθυμεί πιο πολύ απ' όλα. Κατά τα άλλα μη λυπάστε. Ίσως να είναι μια δίκαιη τιμωρία. Ίσως ο Θεός να θέλει να μας δοκιμάσει. Πάντα υπάρχει ελπίδα. Το κάθε τι γεννιέται και πεθαίνει. Τι σήμερα, τι αύριο. Γεια σας. Για πάντα. Σας φιλώ όλους. Ευαγόρας. Και γράφει για το ποίημα, το Αγγελούδη δεν είναι, για μία πρώτη μας ξαδέρφη που ήθελε να την βαφτίσει και να της δώσει το όνομα Ελευθερία. Και μετά την οποιανδήποτε επίσκεψη των συγγενών στους ήρωες μας, οδηγούσαν τον ιερέα με ένοπλη συνοδεία πάλι στο χώρο τις τελευταίες ώρες πριν την εκτέλεση. Και ήταν στο μόνο που επέτρεπαν να μπει στο κελί μέσα για εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Τον βρήκα απολύτως ήρεμον, χωρίς την παραμικράν εκδήλωση ταραχής λιποψυχίας. Τα λόγια του εις την συνομιλία μας ήσαν κοφτά και μετρημένα. Όταν συνελήφθη μέσα στο δάσος με ένα όπλο που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ή το νύχτα, και οι σύντροφοί του έτρεξαν και έφυγαν και δεν συνελήφθησαν, αυτός όμως δεν έτρεξε να φύγει. Και περίεργος γι' αυτό του υποβάλλω την ερώτηση: γιατί δεν έτρεξες να φύγεις κι εσύ όπως έκαναν οι άλλοι? Εσήκωσε το πρόσωπό του και με είδε στα μάτια, γιατί το σκυφτός. Και με ελαφρόν μηδίαμα μου λέγει: τους επήρα για δειλούς όταν τους είδα να τρέχουν. Επικρατεί σιωπή. Και πάλι ναι ρωτώ: έχεις τίποτε να μου πεις, παιδί μου? Μετανιώνω για εκείνο που έκαμα και αν ζούσα δεν θα το ξανάκαμνα. Δεν εννοούσε το ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, αλλά άλλο πράγμα, της ψυχής. Του συνέστησα να έχει θάρρος μέχρι τέλους και να μην αφήσει την εντύπωση στους Άγγλους δημίους ότι εδηλίασε. Έχω θάρρος, μου λέγει, και δεν θα δηλιάσω. Εύχομαι δε να είμαι ο τελευταίος. Τα τελευταία του λόγια ήσαν: τους χαιρετισμούς μου εις όλους και εύχομαι σύντομα την ελευθερία της Κύπρου. Και φεύγοντας από εδώ, οδηγούντας την αγχώνη. Ναι, μετά την αποχώρηση του ιερέα ήταν πλέον η ώρα της αγχώνης. Έτσι, φίλε Κωνσταντίνε, όπως είχαμε πει,
Όταν τελειώνε ο ιερέας πλέον, ήταν η ώρα της Αγχώνης. Όταν οδηγούνταν στην Αγχώνη, οι Άγγλοι καλά μελετημένοι ήξεραν σε ποιαν Αγχώνη θα έστειλαν τον καθέναν. Μια άλλη τυχή του χώρου τούτου είναι ότι τις ημέρες της απομόνωσης οι Άγγλοι έκαναν δοκιμές και με την Αγχώνη και με την Καταβαχτήν ακόμα. Κάτι που ακούγαν. Βέβαια, ήταν καλά μελετημένοι και μάλιστα είναι με όλες τις ζωντανές μαρτυρίες τότε. Μελετούσαν τον κάθε μελλοθάνατο σε ύψος και βάρος. Ξετύλιγαν το σχοινί της Αγχώνης, υπολόγιζαν το ύψος που θα έμπαινε η Αγχώνη και έβαζαν σακιά με άμμο και ανοιγοκλίνοντας την Καταβαχτήν καθημερινά, έκαναν δοκιμή ως προς την αποτελεσματικότητα της λειτουργικότητας της Αγχώνης με την πτώση γύρω στα 4 μέτρα βάθος που είναι η Αγχώνη μας. Δηλαδή, ήθελαν να είναι σίγουροι ότι η εκτέλεση, ο απαγχωνισμός, ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Εντάξει, στις δοκιμές που έκαναν άλλων είδους ψυχολογικού πολέμου, είπαμε, εμαζεύονταν στρατιώτες έξω από την Αγχώνη, εγιουχάιζαν κάθε φορά που ανοιγόκλινε η Καταβαχτή, η οποία έκανε έναν φοβερό θόρυβο, και μάλιστα οι ζωντανές μαρτυρίες των υπολείπων αγωνιστών ανταρτών και μελλοθανάτων ήταν ότι με το γιουχάισμα οι Άγγλοι εφώναζαν και στα ελληνικά εκείνους που θα απαγχώνιζαν, γιατί τους έκαναν ακόμα πιο σκληρό ψυχολογικό πόλεμο. Έτσι, όταν οδηγούνταν οι μελλοθάνατοι μας στην Αγχώνη, καλά μελετημένοι οι Άγγλοι, ήξερα σε ποια Αγχώνη θα έστειλαν τον καθένα. Τους έδαιναν τα χέρια και τα πόδια με τις χειροπέδες και το λουρί, εφάρμοζαν την Αγχώνη και με όλες τις περιγραφές που έχουμε, κανένας δεν δέχτηκε να φορήσει την κουκούλα. Όλοι εδήλωναν το ελεύθερο βλέμμα. Λόγω της διεθνούς κατακραυγής που είχε γίνει τότε με αφορμή, ήταν η αφορμή να αποχωρήσει ο Χάρτινγκ από την Κύπρο, να έρθει νέος κυβερνήτης και να σταματήσουν και οι απαγχωνισμοί. Ήταν και ο τελευταίος που ήταν και η ευχή που είχε βάλει στο δικαστήριο, εύχομαι να είμαι ο τελευταίος που απαγχωνίζεται για την ελευθερία της Κύπρου μας. Εσείς πότε πληροφορηθήκατε τον απαγχωνισμό, αμέσως μετά? Το βράδυ μας επήραν ο πατέρας μου ήταν από το Λάρνακα της Λαπίθου και είχε αδερφή στο Σύσκληπο, ένα χωριό κατεχόμενα τώρα, ένα χωριό πολύ κοντά, και ένας ξάδερφος μας πήρε στο Σύσκληπο το βράδυ. Εντάξει, το περάσαμε καθιστεί όλοι. Εντάξει, δεν. Και το πρωί μας εκατέβασε να πάρουμε λεωφορείο, δεν υπήρχε τότε, μόνο λεωφορεία κυκλοφορούσα, να μας πάρει στην Πάφο. Εντάξει, πήγαμε σπίτι μας στην Πάφο, εκεί πια μόνος του ο καθένας στη γωνιά του αφήνει τον εαυτόν του να εκτονωθεί, να εξωτερικεύσει. Να εξωτερικεύσει αυτά που κρατούσε όλες αυτές τις ώρες μέσα του. Που δεν θέλατε να τα δει και ο ίδιος. Όχι. Δεν μας επιτρεπόταν ούτε εμάς. Δηλαδή, βλέποντας τον Ευαγόρα με τόσο αγεροχή στάση και τόσο ήρεμο, δεν μας επιτρεπόταν να κλάψουμε και να τον στεναχωρέσουμε τελευταία λεπτά. Να μας πείτε λίγο. Γιατί μας βλέπουν και μικρά παιδιά και είναι σημαντικό να ξέρουν και το πώς βιώσατε εσείς την πολιτική των Άγγλων σε σχέση με το νεκρό σώμα, την ταφή και ούτω καθεξής. Τι θυμάστε από τότε? Δεν μας έδωσαν, ούτε είδαμε, ούτε ήταν κανένας παρόν.
όπως σε όλους, όχι μόνο στον Ευαγόρα, σε όλους. Γιατί αφού με αφήσαμε και πέρασαν ένας χρόνος, δύο χρόνια, πήγαμε και βρήκαμε τον Πάτερ Αντώνιος, αυτός που τους εξομολογούσε και τους συγκοινωνούσε τελευταία. Ήταν ο τελευταίος που τους είχε δει. Πώς ήταν ο Ευαγόρας εκείνη τη στιγμή που σου μιλούσε, που τον μιλούσες, που τον... Και λέει, όπως καθόμουν πιο ψηλά από τον Ευαγόρα, σήκωνε τα μάτια του και με έβλεπε όσον ήταν μιλούσαμε. Και η ερώτηση που του έκανα ήταν, γιατί παιδί μου, του λέει, οι άλλοι έτρεξαν και έφυγαν. Όντως, ο ένας πήρε τον βουνό, ο άλλος πήρε προς το ποτάμι κάτω. Εσύ γιατί έμεινες εκεί να σε με συλλάβουν. Και του είπε, πάτερ, τους εθιώρησα δειλούς. Δεν θα το έκανε ποτέ ο Ευαγόρας αυτό. Φαντάζεσαι να έτρεχε και να έτρωε μια σφαίρα στην πλάτη. Γι' αυτόν εγώ το είπα πάρα πολλές φορές, αλλά θα το πω ακόμα μία φορά στον Κωνσταντίνο. Όλους τους ηρωές, όλους τους που έπεσαν στη μάχη, στις μάχες, τους θυμώ, τους ευγνωμονώ και τους θαυμάζω. Όμως έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τους 9 απαγχωνιστέντες. Αυτούς τους ονομάζω και τους θεωρώ, μπορεί να είναι και αμαρτία. Δεν ξέρω, εγώ δεν το βλέπω σαν αμαρτία. Τους θεωρώ σαν μικρούς Χριστούς. Να ξέρεις την ημέρα και την ώρα του θανάτου σου. Να μετράς μέρες και μετά ώρες και μετά λεπτά, αντίστροφα. Όσο καιρό ήταν οι Άγγλοι, αυτός ο χώρος ήταν κλειστός και απρόσιτος. Δεν είχε μπει κανείς μέσα εδώ. Τον ανοίξαμε μετά που φύγαν οι Άγγλοι και ήταν ένα αναχούρι. Γεμάτο χόρτα, πέτρες, ξύλα, κουρέλια, ντενεκάκια. Αυτά τα μνήματα τα κάναμε μετά που φύγαν οι Εγγλέζοι, σύμφωνα με ένα σχεδιάγραμμα που βρέθηκε πάνω στις φυλακές. Και σύμφωνα με αυτό, σύμφωνα με αυτό το σχεδιάγραμμα, κάναμε τα μνήματα εδώ των αγωνιστών μας. Όπως βλέπετε, είναι νέα μνήματα. Είναι θαμμένοι όμως 13 αγωνιστές. Τους 9 τους κρεμάσανε οι Άγγλοι, με τελευταίο τον Ευαγόρα. Αλλά κοίτονται εδώ, μέσα είναι θαμμένοι και κάποιοι ξεχωριστοί ηρωές μας. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Κυριάκος Μάτσης, ο Στυλιάνος Λένας και ο Μάρκος Δράκος. Αυτοί πέσαν έξω στη μάχη. Για να αποφύγουν οι Άγγλοι τις εκδηλώσεις των Ελλήνων της Κύπρου για την Ελλάδα, γιατί αυτοί όλοι πολέμησαν για την Ελλάδα, τους στάβανε εδώ μέσα κρυφά και μυστικά. Πότε πήγατε πρώτη φορά? Όταν άνοιξα για πρώτη φορά. Αλλά και τώρα που πηγαίνω, μπαίνοντας στο κημητήριο, βλέπω μπροστά, το πρώτο που βλέπεις είναι ο Σταυρός και η φωτογραφία του Ευαγόρα και δίπλα του Αυξεντίου. Ρωτήθηκα πολλές φορές,
Λέω, άρα για να είναι πράγματι εδώ ο Ευαγόρας, εδώ που αφήνω τα λουλούδια μου, εδώ που... Μήπως είναι ο τάφος στη γωνία? Επειδή δεν είδατε ποτέ. Μήπως είναι ο τάφος πίσω μου? Και πάλι λέω μόνη μου, δεν έχει σημασία. Όπου και να είναι, είναι εδώ. Σε αυτόν τον χώρο, με την ψυχή και τον άλλον, να τριγυρίζουν και να πετούν πάνω από μας. Δεν είδαμε ταφή. Για μας είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε. Άραγε, με κάνεις διάφορα ερωτήματα στον εαυτό σου και άραγε έτσι, άραγε αλλιώς. Γιατί όταν δεν παραστείς στην κηδεία, ναι, όταν δεν παραστείς στην ταφή, είναι διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό από το να σου δώσουν τον νεκρό να το θάψεις, να κάνεις την κηδεία του, την ταφή του. Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, κάτι λείπει. Κάτι λείπει. Κάτι μείνει ασυμπλήρωτο. Απλά μιαν είμαστε στον χώρο ειδικά, οφείλω να σου αναφέρω ότι μετά από τόσες δεκαετίες ήταν μια πρωτοβουλία μου, το οποίο είχα πάντα σαν όνειρο να το κάνω, στον χώρο του τον επαιδιακά για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, που υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση, σύνδεση μαζί του. Ο πατέρας μου είναι από το ίδιο χωριό. Για μένα θεωρώ ότι είναι ένας δικός μου άνθρωπος ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Γι' αυτόν και για πρώτη φορά οργανώθηκε και μια φωτογραφική έκθεση ζωής και δράσης του Ευαγόρα Παλικαρίδη στον χώρο τούτο, και η οποία θα παραμείνει έκθεση. Μιαν και ξεκίνησε η επίσκεψη από τα σχολεία μας, θέλω οι μαθητές μας να περάσουν να δουν τον νεαρό μαθητή από τη γέννηση του μέχρι και τον θάνατό του. Ασκεί ο Ευαγόρας στο σήμερα, σε μια εποχή όπου αλλάξαν πάρα πολλά, μεσολάβησαν και μια τουρκική εισβολή, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν, ο Ευαγόρας δεν έζησε αυτά τα πράγματα. Ναι, κοίταξε Κωνσταντίνε, ο αγώνας εκείνος έχει ανθρώπους που δεν θέλουν να το ακούνε. Αλλά εμείς που ξέρουμε, εγώ που ξέρω τέλος πάντων, από ό,τι ξέρω, ο αγώνας εκείνος έγινε για την Ένωση της Κύπρου. Και αυτόν τον σκοπό να έγινε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας δηλαδή. Ο αγώνας έγινε για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Δηλαδή όλα τα παιδιά αυτά που έφυγαν, έφυγαν με αυτήν την ιδέα. Με αυτήν την ιδέα, με αυτόν τον σκοπό. Λοιπόν, στην πορεία, αν οδηγηθήκαμε, αν μας οδήγησαν σε άλλα μονοπάτια, δεν φταίνε καθόλου τα παιδιά που θυσιάστηκαν και έδωσαν την... Ίσα-ίσα εγώ πιστεύω ότι η γενιά μας, τα νέα παιδιά, πρέπει... έχουν πρότυπα. Το ότι ακόμη και σήμερα διδάσκεται η ιστορία του Ευαγόρα, του Αυξεντίου και όλων των ηρώων εκείνου του αγώνα, τι συναισθήματα σας προκαλεί, που ξέρετε ότι τώρα σε μια τάξη, σε ένα δημοτικό σχολείο, ναι, κάποια παιδάκια... Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, το ευχαριστιέμαι, το εκτιμώ πάρα πολύ και καλά κάνουν, όχι μόνο για τον Ευαγόρα, και για τους υπόλοιπους ηρωές. Προχθές μου πήραν τηλέφωνο μια φίλη μου από την Πάτρα, φίλη μου την οποία μια φοράνιδα, από το τηλέφωνο μιλούμε, η οποία έχει δύο αγόρια. Ο ένας είναι ο Παναγιώτης και το δεύτερο της παιδί, χωρίς να γνωριζόμαστε, χωρίς να έχουμε τηλεφωνηθεί καμία φορά, τον ονόμασε Ευαγόρα. Είναι κάτι, έτσι. Ο Ευαγόρας μπορεί να θεωρηθεί ως το ίνδελμα των φοιτητών πανελλήνια. Οπουδήποτε υπάρχουν Έλληνες, είναι ένα λαμπρό παράδειγμα. Γι' αυτό και στην Ελλάδα μερικά σχολεία υιοθέτησαν και ετοίμησαν τον Παλικαρίδη με πρωτομές στα σχολεία τους και με την ονομασία των σχολείων τους.
Κυρία Μαρούλα, να μας πείτε λίγο τι είναι αυτά τα οποία μας φέρατε. Είναι τετράδια του Ευαγόρα σχολικά, τα οποία σε μια σελίδα θα δούμε ένα μπήμα, ένα γράμμα, στην άλλη σελίδα θα δούμε μάθημα, στην άλλη θα δούμε έναν σατυρικό, μπορώ να το πω, για τον καθηγητή του, κάτι τέτοια. Ναι. Αυτά είναι αδημοσίευτα, για να ξέρουμε. Τα περισσότερα ναι. Να μας πείτε, αν έχετε επιλέξει κάτι που θέλετε να μας διαβάσετε. Πατέρα μου, οι φυλακές απόψε με καλούνε. Τα σίδερα τους τα βαριά τα ακούω να χτυπούν. Σαν να με πνίξουν θέλουνε και όλο με ζητούνε. Και νιώθω κρύο, μοναξιά, εμένα να τρυπούν. Μην κλάψεις ο πατέρα μου που πω για τα ξένα. Κι αν σε ρωτούν οι φίλοι μου πού τώρα τριγυρνώ, δώσε κρασί στους φίλους μου και στους εχθρούς μου ξύδι να πίνουν ησυχία μου εμέ που τους κερνώ. Και εσείς τραγούδια ερωτικά που όλη μέρα γράφω, θα ξεχαστείτε στο στερνά στις φυλακή στον τάφο. Λυπούμε που θα χωριστώ την τόση σας παρέα. Μα αφού η μοίρα η σκληρή με πάει αλλού μοιραία, μα γρήγορα θα βγω ξανά για να σας ανταμώσω και άλλους στίχους συντροφιά και πάλι θα σας δώσω. Αυτόν γράφτηκε εν καιρό σχολείου. Εν καιρό σχολείου. Νομίζω είχε κάποια προέστηση ο Ευαγόρας. Ναι, αυτό θα σε λέω, ναι, ότι είναι σαν προφητικό κάποια, αυτό. Μελοποίησε το έκανα αυτό. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Μου είπες πως με αγαπάς, μου είπες πως με λατρεύεις και η καρδιά μου σιγά μου είπε μην το πιστεύεις. Βγάλε τη μάσκα σου και πες μου αν με λατρεύεις. Βγάλε τη μάσκα σου και πες μου αν με αγαπάς. Πες μου αγάπη μου, από μένα τι γυρεύεις και μέρα νύχτα στη ζωή με τυραννάς. Άσε τα ψέματα και πες μου την αλήθεια. Βγάλε τη μάσκα σου και πες μου πού το πας. Μήπως σ' αρείς πως η αγάπη μου παραμύθια. Βγάλε τη μάσκα σου και πες μου αν με αγαπάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ευκαιρία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι μέχρι σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, που θυμούνται, τιμούν τους ήρωες μας, που δεν θέλουν τίποτε από μας, να τους θυμόμαστε. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το απόψινό μας επεισόδιο. Το περιεχόμενο της σύντομης ζωής, αλλά και του τεράστιου ηρωισμού του Βαγορή, συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να εμπνέουν και να στέλνουν πολλαπλά μηνύματα. Να είστε πάντα καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.